Η κατάσταση είναι δραματική, οι αυξήσεις έρχονται η μία μετά την άλλη σε εβδομαδιαία βάση και έχουμε και υποστεί μέχρι και τρεις αυξήσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Η πρώτη ύλη, το πλαστικό, ο χαλκός για μας τους ηλεκτρολόγους αλλά και όλα τα κατασκευαστικά υλικά έχουν μεγάλη αύξηση. Οι προσφορές μας μπορούν να ανταποκρίνονται μέσα σε μία εβδομάδα. Στη δεύτερη εβδομάδα πρέπει να αλλάξουμε τις τιμές. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας περιγράφει την αδιέξοδη κατάσταση την οποία έχει διαμορφώσει στον κλάδο του η ανεξέλεγκτη πορεία στις τιμές βασικών πρώτων υλών όπως το πλαστικό και ο χαλκός. Σχεδόν καθημερινές είναι οι ανατιμήσεις στα συγκεκριμένα υλικά, επισημαίνει ο κύριος Μαουσίδης, σημειώνοντας ότι αυτή η κατάσταση έχει ανατρέψει τον προγραμματισμό των συναδέλφων του. Όταν παίρνεις μια δουλειά, δεν μπορείς τον άλλον στην επόμενη εβδομάδα που πήραμε αύξηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δουλέψουμε, να ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση με τον κόσμο, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση. Όλο το κατασκευαστικό κομμάτι πονάει και επιπλέον δεν είναι μόνο οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις, είναι και η καθυστέρηση στα υλικά. Δηλαδή για να παραγγείλουμε κάτι δεν υπάρχει πλέον στόκ, δεν στοκάρει κανένας. Για να κάνουμε μια παραγγελία θέλουμε 10 μέρες, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες για να έρθει το υλικό που θέλουμε. Και μιλάμε για ένα υλικό το οποίο σταματάει μια αλυσίδα ανθρώπων που ασχολούνται με την οικοδομή και με τον κατασκευαστικό κλάδο. Γιατί όταν δεν μπορεί να συνεχίσει ο ηλεκτρολόγος, σταματάνε και οι υπόλοιποι. Κατά 30% έχουν αυξηθεί οι τιμές στο πλαστικό και τον χαλκό τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας. Είναι μεγάλη αύξηση. Δεν μπορούμε να την αφομοιώσουμε ούτε εμείς, αλλά ούτε και γενικά η αγορά. Είναι τεράστια η αύξηση. Ανεβάζουμε συνεχώς τις τιμές. Μειώνονται οι δουλειές. Ο κόσμος δεν παίρνει αποφάσεις να κάνει κάτι, γιατί το νοικοκυριό πονάει. Όποιος θέλει να κάνει το παραμικρό, ήδη το νοικοκυριό πονάει. Σε όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμήσουμε τις εξωφρενικές αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο που επηρεάζουν εκτός από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όταν το κατάστημα που απασχολεί 4 άτομα σε καθημερινή βάση προσωπικό είχε πέρυσι 500 ευρώ θέρμανση για όλο το χειμώνα και φέτος μέχρι τα Χριστούγεννα ήρθε στα 1500, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά και δεν μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά. Δεν υπάρχει το κέρδος από τις δουλειές για να καλυφθεί. Οπότε όλοι αρχίζουμε και φουσκώνουμε τους λογαριασμούς, διωγγώνονται μάλλον οι λογαριασμοί και υπάρχουν οφειλές. Δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα τα νέα και τα μηνύματα που παίρνουμε. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει σταματήσει. Θα συνεχίσει κι άλλο αυτό το ράλι ανόδου των τιμών και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει. Το σίγουρο είναι ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.